Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Μάργκο Τζο και σήμερα θα σας κάνω μια υπέροχη συνταγή, αγαπημένοι, κέικ. Μαντέψτε τι, η 40 plus, εν λίγο μείον, θα το ξέρουνε. Κέικ με Β52, το σφινάκι το αγαπημένο των εφηβικών μας χρόνων. Θα χρειαστούμε πάρα πολύ λίγα υλικά. Λοιπόν, το Β52 είναι ένα κοκτέιλ από Grand Marnier, Καλούα και Baileys. Φανταστικό, όσοι είμαστε 35 και πάνω, σίγουρα το έχουμε απολαύσει. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι, φαρίνα ή αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 650 γραμμάρια ζάχαρη, 5 αυγά, εμείς προτιμούμε χωριάτικα, γιατί είμαστε και στο χωριό μας, 250 γραμμάρια βούτυρο. Και 250 γραμμάρια, θα φανούν πολλά, αλλά πιστέψτε με, είναι ιδανικά, 250 γραμμάρια το Β52, το κοκτέιλ το αγαπημένο, το B52 που λέμε και εδώ στην Αγγλία, που είναι 80 γραμμάρια Baileys, 80 γραμμάρια Grand Marnier και 80 γραμμάρια Καλούα. Όταν φτιάξουμε το κεκάκι μας από πάνω θα το γαρνίρουμε με λευκή σοκολάτα, 200 γραμμάρια, συν το μαγικό Β52 που θα το κάνουμε σε Ben Marie. 40 γραμμάρια Καλούα, 40 γραμμάρια Baileys και 40 γραμμάρια Grand Marnier. Σύνολο 120 γραμμάρια για τη γαρνιτούρα μας. Θα χρειαστούμε επίσης 2 κουταλάκια περίπου αλεύρι και λίγο βουτυράκι. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το σπρέι για να βουτυρώσουμε και να αλευρώσουμε τη φόρμα μας για να ξεκολλήσει όμορφα το κεκάκι μας. Φόρμα είναι κλασική, χρησιμοποιημένη πάρα πολύ από ό,τι θα δείτε. Θα πάρουμε το μπολάκι μας. Και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε το φανταστικό μας κέικ. Λοιπόν, βάζουμε τη ζαχαρίτσα μας μέσα. Το βουτυράκι μας. Και με μαγικό τρόπο έρχεται και το μίξερ για να χτυπήσουμε τη ζάχαρη και το βουτυράκι μας. Επειδή κάνουμε κυρίως εύκολες συνταγές, τώρα θα ρίξουμε όλα τα αυγά μέσα, δεν θα χρειαστεί ένα-ένα για να τα απορροφήσει και θα γίνει υπέροχο. 5 αυγουλάκια, φρέσκα. Ούψ, κάναμε ζημιά. Δεν πειράζει. 2. 3. Το κεκάκι αυτό έχει πολύ αλκοόλ. Ότι φαντάζεστε και καταλαβαίνετε, δεν ενδεικνύεται για παιδάκια. Μόνο για μας τα μεγάλα παιδάκια που είμαστε πάνω από 18. Σε ένα πάρτι με φίλους θα τους έρθουν μνήμες από τα παλιά, όπως εμένα είναι. Με τις κουμπαρούλες μου το πίναμε αυτό το αλκοόλ, όταν ήμασταν έφηβοι. Στην Ξάνθη. Λοιπόν, τώρα θα προσθέσουμε το Β52 μας. Είχαμε φιλοξενούμε έναν πολύ καλό μας φίλο Ιρλανδό και θέλαμε να του κάνουμε έκπληξη φτιάχνοντας το ένα κεκάκι με Baileys, που είναι Baileys Cream από την Ιρλανδία. Και μετά, επειδή εμένα το αγαπημένο μου ποτό με τις κουμπαρούλες μου στα νιάτα μου ήταν το B52, το Β52, το κάναμε μια ωραία παραλλαγή και τώρα αυτό είναι το κεκάκι Β52. Θα βάλουμε το μισό, θα προσθέσουμε λίγο αλευράκι και μετά ξανά το μισό και θα το κάνουμε να αλλάξει. Μου μυρίζει το Β52, μου έρχεται έτσι λίγο να το πιω. Μου είχε ετοιμάσει εκεί ο Γιώργος, ο άντρας μου, ένα σφινάκι για το τέλος. Θα βάλουμε λίγο το αλευράκι μας στο μισό. Και θα συνεχίσουμε με το μίξερ. Ουπ, σιγά σιγά χιόνισε, χιόνισε! Θα το φτιάξουμε όμως. Ουπ. Με τη φίλη μου τη Μαρίζ παίρνω λίγο τα πλαϊνά για να γίνει σωστό το μείγμα. Φίλη μου η Μαρίζ εδώ είναι σε όλα τα βίντεο. Πρωταγωνίστρια! Τώρα όλο. Αχ. Και σε λίγο θα βάλουμε και το άλλο αλευράκι και είμαστε σχεδόν έτοιμοι.
Άντε το, δοκιμάστε το με τους φίλους σας και γράφτε μου τα σχόλιά σας, αν σας άρεσε. Το κεκάκι μας είναι έτοιμο το μείγμα. Θα δώσουμε μερικές πληροφορίες για το αλκοόλ που έχει μέσα. Το Baileys είναι Irish cream με γεύση καραμέλα. Καλούα είναι με γεύση καφέ. Και το Grand Marnier με γεύση πορτοκάλι. Φοβερός συνδυασμός. Τώρα θα βουτυρώσουμε λιγάκι την φόρμα μας. Έχω σπρέιτ βουτυρού, είναι λίγο πιο βολικό. Μπορείτε απλά να λιώσετε βουτυράκι και να το αλείψετε μέσα με λίγο χαρτάκι. Εγώ χρησιμοποιώ το σπρέιτ βουτυρού, γιατί απλώνεται πιο καλά έτσι, ωραία. Θα δείτε. Μαργαρίνη είναι αυτό. Και αφού έχουμε βουτυρώσει, εγώ με το σπρέι, εσείς με το απλό το βουτυράκι, παίρνουμε λίγο χαρτί κουζίνας και το απλώνουμε καλά, ομοιόμορφα έτσι, όπως κάνουμε πάντα. Τέλεια. Τώρα θα βάλουμε, εδώ έχουμε τα σκουπιδάκια μας, αλευράκι, 2 κουταλίτσες περίπου. Και θα γυρίσουμε τη φόρμα κατά αυτόν τον τρόπο. Για να πάει το αλευράκι μας παντού. Εδώ έχω το μπολάκι μου. Και πάμε εκεί. Έτοιμη η φόρμα. Και να βάλουμε μέσα το μείγμα μας. Με την φανταστική Μαρίζ μου. Λοιπόν, το μείγμα είναι έτοιμο. Τώρα το βλέπετε λίγο πιο σφιχτό λόγω ότι είμαστε έξω στην εξοχή και λίγο έχει παγώσει. Κανονικά είναι λίγο πιο ρευστή η ζύμη. Εσείς που θα το κάνετε μέσα στο σπιτάκι σας θα δείτε ότι η ζύμη είναι πιο ρευστή. Το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι το ίδιο. Θα βγει το ίδιο νόστιμο. Μην φανταστείτε ότι θα έχουμε διαφορά. Το κεκάκι είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο στους 160 χαμηλή θερμοκρασία περίπου μία ώρα. Θα το τσεκάρετε ανάλογα και το φούρνο σας στον αέρα. Βάλτε ένα ξυλάκι, ένα μαχαιράκι μέσα να δείτε αν είναι στεγνό, είναι έτοιμο. Φίλοι μου, το κεκάκι μας είναι έτοιμο. Λαχταριστό, λίγο κέι. Θα τα αφήσουμε λίγο εδώ να κρυώσει. Είμαστε και έξω τώρα στην εξοχή, κάνει και λίγο κρύο. Έχει και λίγο μίχλι, θα κρυώσει πάρα πολύ γρήγορα για να μπορεί να ξεφορμαριστεί. Εν τω μεταξύ, έχω βάλει το νεράκι για να κάνουμε το μπεν μαρί και να λιώσουμε το γλάσο μας, το οποίο θα βάλουμε πάνω από το λαχταριστό μας το κεκάκι. 200 γραμμάρια σοκολάτα λευκή και 120 γραμμάρια B52, B52. Ωραίο ήτανε. Τα σύνορα κρατιέμαι. Βάλαμε τη σοκολατίτσα, το Β52 και τώρα θα περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί το νεράκι για να λιώσει το μπεν μαρί και να κάνουμε το υπέροχο γλάσο, να το ρίξουμε πάνω από το λαχταριστό μας το κεκάκι. Εννοείται φυσικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου εδώ, στο κουμπάκι κάτω αριστερά που είναι κόκκινο. Το γλάσο μας είναι έτοιμο. Θα πάρετε έτσι μια γεύση. Έχει πάρει ένα ωραίο χρώμα καραμέλας από το αλκοόλ που έχει μέσα. Τώρα θα ξεφορμάρουμε το κεκάκι, θα το γλασάρουμε και μετά θα το απολαύσουμε παρέα. Φίλοι μου, το κεκάκι μας είναι έτοιμο. Το έχουμε φέρει, έχω βάλει τη σοκολάτα και έχει λιώσει με το αλκοόλ. Έχει γίνει το γλάσο μας, είναι έτοιμο, θα έχει αυτήν εδώ την υφή. Και είμαστε έτοιμοι να ξεφορμάρουμε, να γλασάρουμε και στο τέλος να δοκιμάσουμε. Και τώρα θα γίνει το μαγικό, το ready. Άμπρα κατάμπρα. Το κεκάκι μόσχο μυρίζει, σας λέω. Και είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι όμορφο που έχει βγει. Fantastic, που λέει και ο Γιώργος άντρας. Λοιπόν, το γλάσο μας είναι έτοιμο. Μοσχομυρίζει και αυτό. Οπα, εδώ. Θα πάρουμε την κουτάλα μας και τώρα θα το γαρνίρουμε από πάνω και θα δώσει μια έξτρα γεύση. Είναι που είναι νόστιμο. Καραμέλας.
θα ξετρελάνετε φίλους και γνωστούς, θα σας αρέσει, το πιστεύω, θα ήθελα τα σχόλιά σας από κάτω να το δοκιμάσετε και να μου πείτε πώς σας φάνηκε το αγαπημένο μας κέικ Β52. Λατρεμένο κοκτέιλάκι δικό μου, της κουμπάρας μου της Τασίας, της Φρόσος, της Δεσποινούλας, που το πίναμε όταν ήμασταν νέες και έφηβες. Και τώρα νέες είμαστε, απλά τότε ήταν έλιες. Κοιτάξτε το γλάσο μας και από μέσα. Έχει καραμελώσει όλο. Τέλεια. Και είμαστε έτοιμοι, τρέχουν τα σάλια μου, να κόψω ένα κομματάκι, να το δούμε πώς είναι και από μέσα, να το δοκιμάσουμε και ελπίζω να το κάνετε κι εσείς. Να το απολαύσετε και μην ξεχάσετε εγγραφή στο κανάλι. Εδώ στο κουμπάκι δίπλα το κόκκινο το πατάτε και την καμπανούλα για να βλέπετε όλα τα επόμενα βίντεο. Θα κόψουμε ένα κομματάκι. Και θα βάλουμε λίγο το χεράκι μας. Κοιτάξτε, ωραιότατο. B52. Ούψ. Σκουπίζω και το χεράκι μου και ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Β52. Δεν θα το ξεχάσετε ποτέ αυτό το κέικ. Απίστευτα νόστιμο. Θα πάρω λίγο ακόμα. Γιατί το περίμενα πώς και πώς. Αν σας άρεσε η συνταγή, πατάτε εγγραφή, κάνετε σχόλια, μου λέτε όλες τις απορίες σας και τις λύνουμε παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου για άλλη μια φορά. Φιλάκια. Γεια σας.